και κύριοι, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, συνταξιούχοι, καλησπέρα σας. Δεν ακούγεται. Η Λαϊκή Ενότητα Νέας Σμύρνης σας ευχαριστεί για την παρουσία σας και έχει την τιμή και τη χαρά να υποδεχθεί απόψε μαζί σας τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά, εργατολόγο, πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και τη Δέσποινα Σπανού, νομικό μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Δημήτρη Στρατούλη, πρώην Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, και τον Γιάννη Τόλιο, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας. Όσο αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, θα προηγηθεί ομιλία του κυρίου Ρωμανιά, ο οποίος στη συνέχεια θα δεχθεί ερωτήσεις, διότι έχει ανηλυμένη υποχρέωση και θα πρέπει να φύγει, και στη συνέχεια η Δέσποινα Σπανού θα παρουσιάσει πολιτική εισήγηση επί του ιδίου θέματος. Στο σύντομο πρόλογό μου, εκ των πραγμάτων αναφέρομαι στο θέμα συντάξεις και συνταξιούχοι, όπως αυτό εξελίσσεται στην υπέροκτα ετή μνημονιακή, πολιτική και στην αχαλήνοντη καταστροφική επέλαση των διαδοχικών νεοφιλελεύθερων νεοσυντηρητικών εντολοδόχων διοικήσεων. Δεν τις ονομάζω κυβερνήσεις, διότι κυβέρνηση με ύπα τους αρμοστές δεν είναι κυβέρνηση. Τα τρία τελευταία χρόνια οι εντολοδόχοι αξιωματούχοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αναπτύσσουν τεχνικές εξαπάτησης και παραπλάνησης, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για να λαιλατήσουν τη ζωή μας. Διαστρέφουν ακόμη και την γλώσσα. Οι περικοπές και μειώσεις συντάξεων και μισθών λέγονται αναπροσαρμογές. Οι αντεργατικές νομοθεσίες μεταρρυθμίσεις. Τα χαριστικά ξεπουλήματα της δημόσιας περιουσίας και των φυσικών πόρων της χώρας επενδύσεις και ούτω καθεξής. Πολλές φορές μάλιστα εισάγουν και τέτοια ορολογία παραπλανήσεως από τους Ευρωπαίους και Υπερατλαντικούς Επιτρόπους, την οποία ενίοτε μεταφράζουν σε υποτιθέμενα ελληνικά ή μας την σερβίρουν και αυτούσια, καμαρώνοντας για γλωσσομάθεια. Στη διαδικασία του όσο ξεπουλήματος και της παράδοσης της χώρας στους λεγόμενους εταίρους ή επενδυτές ή δανειστές ή όπως αλλιώς, φαίνεται ότι ισχύει αυτό που απαιτούν τα διεθνή αρπακτικά όταν τους παραχωρούν δημόσια επιχείρηση ή υπηρεσία ή πλουτοπαραγωγική πηγή. Δηλαδή απαιτούν να την πάρουν καθαρή, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς βάρη και χωρίς προσωπικό. Παραδίδοντας λοιπόν όλη τη χώρα που μετέτρεψαν σε αποικία χρέους και κατεχόμενη γη, πρέπει να τους την δώσουν καθαρή, απειλαγμένη από το βάρος των συνταξιούχων και με μεγάλο μέρος του ενεργού μέρους του πληθυσμού να έχει φύγει, μετανάστες, και να έχει σκορπίσει ανά την Ιφίλιο. Με πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες έρχονται να κοκορευτούν ότι μειώθηκε η ανεργία. Ψευδολογούν με χυδαιότητα για οτιδήποτε. Μέχρι προχθές έλεγαν με κουτοπονηριά ότι δεν πειράζει που ψηφίσαμε το νέο τσεκούρεμα των συντάξεων και τη μείωση του αφορολογήτου. Κλείνανε πονηρά το μάτι ότι θα το τακτοποιήσουν. Τώρα που οι εντολείς τους τράβηξαν το αυτί, θα υποσχεθούν να μας δώσουν αντιστάθμιση. Κουπονάκια για έκπτωση στο γιαούρτι. Από το Δεκέμβριο, οι συνταξιούχοι, τα άνεργα παιδιά και εγγόνια που φυτοζωούν μαζί τους, θα αντιμετωπίσουν πρόσθετη και αφόρητη πίεση. Και επειδή ίσως κάποιος ρωτήσει, εσείς τι μπορείτε να κάνετε για εμάς, σπέβδω να απαντήσω. Χωρίς όλους εσάς, τίποτε. Με την ενεργό συμμετοχή σας, τα πάντα. Αποδεχόμενη τη διεθνώς προβαλλόμενη με κάθε τρόπο άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ήδη εγκλειστεί σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως από μόνοι μας. Αν νιώσουν τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια τους, τότε και εμείς θα έχουμε συνειδητοποιήσει τη δύναμή μας. Και τότε, για να χρησιμοποιήσω, να δανειστώ μια φράση του Ελίτη, θα πάψουν οι νεκρόσιτοι και οι αεροβομανείς να κοπροκρατούν το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Ρωμανιά.
Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Στη διάρκεια αυτής της κουβέντας που θα έχουμε, θα επιχειρήσω να κάνω μια γενική τοποθέτηση για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο συνταξιοδοτικό. Δεν ακούγεται. Βγάλω το αυτό, διάστο να το πάρω στο χέρι. Λοιπόν, ακούγεται τώρα. Ωραία. Λοιπόν, θα επιχειρήσω να κάνω μια γενική τοποθέτηση για να αντιληφθείτε ποιο είναι το συνταξιοδοτικό, το δημόσιο συνταξιοδοτικό καθεστώς σήμερα και τι μας περιμένει τα επόμενα χρόνια. Και στη συνέχεια, σε όσο χρόνο μπορέσω να μείνω, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, είτε γενικότερες είτε και σε προσωπικό επίπεδο. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι μην νομίζετε ότι υπάρχει ένας συνταξιοδοτικός νόμος ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα, σε αυτά τα 2,5 περίπου 3 χρόνια, έχουν ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή 18 συνταξιοδοτικοί νόμοι, με χαρακτηριστικό στοιχείο ότι ο κάθε μεταγενέστερος τροποποιεί ή καταργεί τον αμέσως προγενέστερο. Πρόκειται, όπως εγώ συνηθίζω να το ονομάσω, για σειρά γονατογραφημάτων. Είναι νόμοι γραμμένοι στο γόνατο, δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια κάποιας θεμελίωσης αυτών που νομοθετούνται, με αποτέλεσμα να είναι όλα στον αέρα. Σήμερα που μιλάμε, την άλλη εβδομάδα κατατίθεται νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. Έχει πάλι 7-8 αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που ξέρουμε. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν έχουν εξασφαλίσει μία βιωσιμότητα, μία δυνατότητα να ξέρει ο συνταξιούχος τι σύνταξη θα πάρει το 2020, το 2021, το 2022. Όλο το σύστημα που σήμερα έχει οικοδομηθεί είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι θα τελειώσουν οι μειώσεις το 19, θα σας πω τώρα τι θα γίνει το 19, και ότι από το 20 και πέρα θα έχει τη δυνατότητα ο συνταξιούχος και ο ασφαλισμένος να εξασφαλίσουν μια σταθερότητα, ο ένας στη σύνταξή του και ο άλλος στις εισφορές που πληρώνει και στον χρόνο που μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, στον χρόνο στον οποίο θα μπορεί να πάρει τη σύνταξή του. Έχουν γίνει λοιπόν αυτές οι αλλεπάλληλες αλλαγές, μην ξεχνάμε, έχουν γίνει από το 10, η μία μετά την άλλη. Όλες έγιναν με ένα πρόσχημα. Όλες λένε το κάνουμε για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος. Όλη τη βιωσιμότητα εξασφαλίζουν και όλο βιωσιμότητα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το μέλλον είναι αβέβαιο. Το σύστημα είναι μετέωρο και ότι σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν έχει εξασφαλιστεί. Ο νέος νόμος, ο τελευταίος νόμος, ο νόμος, ο αποκαλούμενος νόμος Κατρούγκαλου, ο 4387, από την αρχή που ψηφίστηκε είχε πολύ σοβαρές, όχι απλώς ελλείψεις, πολύ σοβαρές, θα έλεγα τη λέξη, γκάφες. Μας έλεγε πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη. Είχε χωρίσει τον κόσμο σε δύο μεγάλες ομάδες. Στους παλιούς, αυτούς δηλαδή που είχαν πάρει σύνταξη ή που είχαν κάνει αίτηση για να πάρουν σύνταξη μέχρι τις 12 του Μάη του 16, και στους νέους, αυτούς που κάνανε την αίτηση για σύνταξη από τις 12 του Μάη του 16 και τώρα, και αυτούς που θα κάνουν, όπως αντιλαμβάνεστε. Τους χώρισε σε δύο ομάδες. Η βασική διάταξη του νόμου έλεγε πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη των νέων αυτών που κάνουν την αίτηση από τις 12 του Μάη του 16 και εφεξής. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, με τον τρόπο με τον οποίο η σύνταξη αυτή υπολογίζεται, έχω πει ότι η σύνταξη γκρεμίζεται. Διότι ακριβώς ο τρόπος υπολογισμού, όπως προβλεπόταν από τον νόμο, ήταν, θα έλεγα, ένα είδος δημιουργίας ερυπείων, συνταξιοδοτικών ερυπείων. Προσέξτε, εκτός από όλα τα άλλα, ξέρετε ότι πάντοτε για να υπολογίσουμε τη σύνταξη έχουμε τον λεγόμενο δείκτη αναπλήρωσης. Δηλαδή, τι είναι ο δείκτης αναπλήρωσης? Είναι το ποσοστό του συντάξιμου μισθού που γίνεται σύνταξη. Ο δείκτης αναπλήρωσης ήταν, παίρνω ένα σχετικό νούμερο, ήταν 80% για όλα τα χρόνια μέχρι το 7. Και έπεφτε 1% κάθε χρόνο για να πάει στο 17, στο 70%. Σωρευτικά, είτε είχες 15 χρόνια είτε είχες 30 χρόνια, ο δείκτης ήταν ο ίδιος, ήταν σωρευτικός.
80%, αν είχες και 15 χρόνια, στο μισθό σου το 80% για τα χρόνια μέχρι το 7, στο 70% από το 17 και πέρα, μόνο για τα χρόνια από το 7 και πέρα. Αυτός ο δείχτης τώρα, δηλαδή το ποσοστό του μισθού που πάει στη σύνταξη, έχει καταλήξει να είναι για χρόνια 42 έως 45 χρόνια δουλειάς, έχει καταλήξει να είναι 46,5%. Δεν χρειάζεται όταν ακούτε τον ΑΒ, γιατί βγήκε ο Υφυπουργός Εργασίας ο Πετρόπουλος προημερών και είπε επί των ημερών μας δεν μειώθηκαν οι συντάξεις. Μα δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα άλλο. Του λες μία κουβέντα μόνο. Έριξε το δίκτυο αναπλήρωσης από το 70 και 80% για 40 χρόνια, 42 χρόνια στο 46,5%. Για 15 χρόνια ο δείκτης είναι 11,5%. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πήρε το μισθό. Προσέξτε τι ακριβώς έγινε. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, έλεγε ότι παίρνουμε το μισθό πλέον, το συντάξιμο μισθό ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες τις συντάξιμες αποδοχές, από το 2002 μέχρι την ημέρα που θα κάνει την αίτηση συνταξιοδότησης και βγάζουμε μέσον όρο. Έλεγε όμως ότι για να βγάλουμε το μέσον όρο θα πάρουμε, λέει, την εξέλιξη των μισθών. Όπως ξέρετε, οι μισθοί τα τελευταία χρόνια είναι προς τα κάτω, έχουν μειώσεις. Προβλεπόταν λοιπόν από τον νόμο, εκτός από τις άλλες μειώσεις, προβλεπόταν ότι λόγω και της μείωσης των μισθών θα είχαμε και νέα μείωση και από εκεί. Τι έγινε όμως? Έλεγε ο νόμος ότι θα πάρει για βάση ό,τι βγάζει η Εθνική Στατιστική Αρχή από τις μειώσεις των μισθών. Όταν λοιπόν βγήκε ο νόμος και είχε περάσει 1,5 χρόνος και δεν είχε βγει καμία σύνταξη ακόμα, για όλους εκείνους που κάνανε την αίτηση από το 12 του Μάη του 2016, άρχισε, όπως αντιλαμβάνεστε, μια κοινωνική διαμαρτυρία. Τι γίνεται εδώ? Κάναμε την αίτηση και σύνταξη δεν βγαίνει. Άρχισε λοιπόν το Υπουργείο μέσω των ταμείων να διαρρέει. Δεν βγαίνει, διότι για να βγει πρέπει να μας δώσει η Εθνική Στατιστική Αρχή την εξέλιξη των μισθών. Η Εθνική Στατιστική Αρχή δεν μας έχει δώσει την εξέλιξη των μισθών. Και επομένως δεν μπορούμε να βγάλουμε συντάξεις. Δεν φταίμε εμείς, φταίει η Εθνική Στατιστική Αρχή. Και αναγκάζεται η Εθνική Στατιστική Αρχή και βγάζει δημόσιο δελτίο τύπου και καταγγέλει ότι εμείς ενημερώσαμε με το τάδε εγγραφό μας αμέσως μόλις ψηφίστηκε ο νόμος το Υπουργείο, ότι εμείς και καμία στατιστική αρχή ούτε στην Ευρώπη ούτε στον κόσμο δεν βγάζει δείχτη εξέλιξη των μισθών γενικά και αόριστα. Βγάζουμε δείχτη εξέλιξη του κατώτατου μισθού. Βγάλουμε δείχτη εξέλιξη του μέσου μισθού. Βγάζουμε δείχτη εξέλιξη του μισθού που επιβαρύνει το εργασιακό κόστος. Γενικά και αόριστα εξέλιξη μισθού δεν βγάζει κανείς. Ούτε εμείς, ούτε καμία Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Τους ενημερώσαμε λοιπόν ότι ο νόμος ήταν λάθος. Πρέπει να τον αλλάξουν για να εφαρμοστεί. Και μετά από αυτή την ανακοίνωση, τη δημόσια πλέον της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, αναγκάζεται πλέον το Υπουργείο και τροποποιεί τον νόμο, διότι είναι ανεφάρμοστος ο νόμος, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Και αντί να γίνεται πλέον η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών ή των συντάξιμων μισθών με βάση την εξέλιξη των μισθών, γίνεται με βάση την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή. Παίρνουμε επομένως έναν άλλο δείκτη, καλύτερο σε αυτός βέβαια, αλλά η κουτοπονηριά του Υπουργείου στην εισηγητική έκθεση αυτή της τροποποίησης του νόμου λέει ότι επειδή η Εθνική Στατιστική Αρχή δεν μπορεί να μας δώσει το δείχτη, αλλά θα μπορεί να μας το δίνει από το 20 και πέρα, κάνει αυτή την αλλαγή για μέχρι το 20. Η Εθνική Στατιστική Αρχή ούτε το 21 ούτε το 31 δεν θα βγάλει τέτοιο δείχτη. Όπως δεν βγάζει καμία. Επομένως και αυτό που λέει ο νόμος είναι ένα ψέμα το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα να ξαναγυρίσει πλέον σε κάποιο άλλο σύστημα που δεν θα παίρνει για βάση την εξέλιξη του δείχτη τιμών καταναλωτή. Βέβαια, η λεμιτόμος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, δηλαδή ο δείχτης αναπλήρωσης. Φανταστείτε έναν να έχει 15 χρόνια δουλειάς και να έχει, ας πούμε, ένα χιλιάρικο μέσο μισθό από το 2 μέχρι τώρα. Θα του βγει η Εθνική Σύνταξη το πρώτο κομμάτι, αλλά η ανταποδοτική θα είναι 115 ευρώ. Φανταστείτε ότι αν αυτός δεν έχει 15, αλλά έχει 18, 21 χρόνια κτλ., η σύνταξή του η ανταποδοτική θα κυμαίνεται μεταξύ 200-250 ευρώ. Μόνο για 42 έως 45 χρόνια ισχύει το 46,5%, δηλαδή τα 460 ευρώ.
Δεν χρειάζεται μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα για να καταλάβετε πόσο ψεύτες είναι όταν βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και λέει δεν μειώθηκαν οι συντάξεις. Αυτό σε ό,τι αφορά τις συντάξεις των νέων. Να πάμε στους παλιούς τώρα. Τι λέει για τους παλιούς? Για τους παλιούς ο αρχικός νόμος έλεγε ότι θα γίνει επανυπολογισμός και έλεγε ότι θα ξαναυπολογιστεί η σύνταξη των παλιών με βάση τον τρόπο που υπολογίζεται και για τους νέους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ένας συνταξιούχος, ο οποίος είχε πάρει τη σύνταξή του πριν από τις 12 του Μαΐου του 2016, μπορεί να είχε φύγει πριν από 30 χρόνια, πριν από 25 χρόνια. Πήρε τη σύνταξή του άνθρωπος νόμιμα, με βάση το καταστατικό ή το νόμο που ίσχυε για το ταμείο του και υπολογίστηκε η σύνταξή του και με βάση τα χρόνια που είχε και το μισθό που είχε. Εντελώς νόμιμα. Και έρχεται τώρα κάτι πρωτοφανές και του λέει δεν παραπήρες τη σύνταξή σου πριν από 30 χρόνια, την πήρες με τον ΑΒ νόμιμο τότε τρόπο, θα την ξαναυπολογίσουμε τη σύνταξη με τον τρόπο που υπολογίζεται και των καινούριων. Θα του κάνει δηλαδή έναν υπολογισμό με τον νόμο κατούκαλο. Και προσέξτε μία λεπτομέρεια που δεν λέγεται αυτή συνήθως. Η λεπτομέρεια είναι η εξής. Παίρνω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Πήρε ένα σύνταξη 1500 ευρώ. Έτσι έλεγε η απόφαση. Με τα δύο πρώτα μνημόνια η σύνταξη δεν είναι 1500 ευρώ. Έχει πέσει στα 1000. Η καταβαλλόμενη σήμερα σύνταξη, ενώ ήταν 1500 η απόφαση του Ταμείου, τελικά δεν παίρνει 1500, παίρνει 1000. Πιθανό να παίρνει και λιγότερα, 900. Ανάλογα με την περίπτωση. Έρχεται τώρα ο νόμος και του λέει θα πάρω για βάση την καταβαλλόμενη, δηλαδή τα 1000. Και από αυτά θα αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά. Θα γίνει υπολογισμός πλέον με τον νόμο το καινούριο και η διαφορά που θα είναι μεταξύ του παλιού τρόπου και του καινούριου, αλλά με βάση την καταβαλλόμενη και όχι την αρχική σύνταξη, αυτή η διαφορά την ονομάζει προσωπική διαφορά και από την 1η του Γενάρη του 19 καταργείται. Σε όλες τις συντάξεις, μικρές και μεγάλες, και στους αναπήρους. Και 100% να έχει αναπηρία κάποιος, θα υποστεί και αυτός αυτή τη διαδικασία της προσωπικής διαφοράς. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα στοιχείο που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Είναι νέα μείωση. Και είναι μία μείωση γιατί βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προημερών και δεν το ξέρει ο ίδιος, δεν το είχε καταλάβει, το είπε για να κοροϊδέψει τον κόσμο και είπε δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα γιατί μειώνεται μόνο το 18% της προσωπικής διαφοράς. Αυτό είπε. Ψέματα. Ο νόμος δεν λέει αυτό. Ο νόμος λέει ότι μειώνεται ολόκληρη η προσωπική διαφορά. Αφαιρείται ολόκληρη η προσωπική διαφορά. Το 100% της προσωπική διαφορά. Καταφέρανε στην διαπραγμάτευση που έγινε την προηγούμενη και βάλανε ένα όριο. Και είπανε ότι αν η προσωπική διαφορά ξεπερνάει το 18% της σύνταξης, μόνο σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται στο 18% της σύνταξης, όχι της προσωπικής διαφοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις που η προσωπική διαφορά δεν φτάνει στο 18% της σύνταξης, το 18% της σύνταξης είναι περίπου το 1/5 της σύνταξης, το 20%, 18%, 1/5 της σύνταξης. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Με λογαριασμούς στους οποίους έχω κάνει εγώ, η μείωση αυτή των συντάξεων ανάλογα με το ύψος της σύνταξης μπορεί να φτάσει και τα 350 ευρώ το μήνα για την κύρια σύνταξη μόνο. Ενώ για την επικουρική μπορεί να ξεπεράσει τα 70-80 ευρώ το μήνα. Και αυτό είναι δεδομένο. Ήδη, επειδή βγαίνουν κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη ή βουλευτές και λένε ότι θα το δούμε, ο ίδιος ο υφυπουργός προημερών σε ένα κανάλι είπε μέχρι το Δεκέμβρη έχουμε 7 μήνες ακόμα, θα δούμε μέχρι τότε τι θα γίνει. Αυτά είναι παραμύθια της καλυμάς. Το τι θα γίνει είναι νομοθετημένο. Και βγήκε μόλις προχθές, όταν τέλειωσε η διαβούλευση με τους δανειστές στο Χίλτον, βγήκε ο αρμόδιος υπουργός, ο Τσακαλώτος, και είπε ό,τι έχει νομοθετηθεί θα εφαρμοστεί. Ο ίδιος δηλαδή ο υπουργός, ο αρμόδιος, αυτός που κάνει τη διαπραγμάτευση, μας λέει, είχε πει και πριν από 20 μέρες ότι δεν προτιθέμεθα να ζητήσουμε από τους δανειστές να μην εφαρμοστεί κάτι από αυτά που έχει ψηφιστεί. Το είπε και ο πρόεδρος της Βουλής με τον δικό του τρόπο. Τι βγαίνει λοιπόν η ΑΒ υπουργός ή υφυπουργός ή βουλευτής και μας λέει θα δούμε τι θα γίνει. Τι θα δούμε τι θα γίνει. Είναι δεδομένο το τι θα γίνει. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Το 2017 ένας από τους νόμους που τροποποιεί τον νόμο Κατρούγκαλου, συγκεκριμένο 4472 του 2017, υποχρεώνει την κυβέρνηση σε συμφωνία, αυτός ο νόμος βγήκε σε συμφωνία με τους δανειστές, υποχρεώνει την κυβέρνηση από την 1η του Γενάρη του 2018, τώρα είμαστε στο Μάιο,
από την 1η του Γενάρη που πέρασε, ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνηση σε όλα τα εκαθαριστικά των συντάξεων που στέλνει να έχει και ένα κείμενο μέσα ποια είναι η προσωπική διαφορά την οποία θα ζημιωθεί ο καθένας. Το έκανε, δεν το έκανε. Δεν έχει στείλει σε κανένα. Για λόγους μικροπολιτικούς. Για λόγους για να έχει τους διάφορους βουλευτές ή υπουργούς να κυκλοφορούν και να λένε θα δούμε τι θα γίνει κτλ. Εγώ γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή ο υπολογισμός της προσωπικής διαφοράς γίνεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή περίπου στο 50% έχει γίνει. Θα γίνει και για τους υπολείπους. Επομένως εδώ να σταματήσουμε πλέον να ακούμε αυτές τις, θα έλεγα, αυτές τις κουβέντες που λέγονται, θα έλεγα χειρότερη έκφραση, αλλά αυτό είναι το θέμα. Θα είναι αυτή τη στιγμή, είναι αυτή τη στιγμή δεδομένο ότι ο παλιός συνταξιούχος, ο οποίος έχει υποστεί τη μείωση των συντάξεών του, τη σύνταξή του με τα δύο πρώτα μνημόνια, θα έχει πλέον μία νέα μείωση και με το τρίτο μνημόνιο, έτσι. Θα έχει και μία νέα μείωση, η οποία νέα μείωση θα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και επαναλαμβάνω, δεν εξαιρείται κανείς. Όλοι θα υποστούν τον επανυπολογισμό. Εξαιρούνται μόνο τις τραπέζες της Ελλάδος. Αυτοί υπάγονται σε ιδιαίτερο καθεστώς, όχι για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα χωριστό ασφαλιστικό σύστημα. Έχουν εξαιρεθεί. Δεν έχουν αυτή τη μεταχείριση, αλλά είναι μικρός ο αριθμός. Και θα, πιθανότατα θα μείνουν απ' έξω και οι παλιοί συνταξιούχοι του ΟΓΑ, λόγω του ότι έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις. Όλοι οι άλλοι θα υποστούν αυτόν τον υπολογισμό. Δύο κουβέντες θέλω να πω ακόμα για ένα άλλο έγκλημα που έχει γίνει από τον νόμο αυτόν και το οποίο έγκλημα δεν έχει περάσει απαρατήρητο βέβαια. Γίνονται διαμαρτυρίες, έχουν γίνει εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι η συντάξη χειρίας. Στη συντάξη χειρίας ο νόμος έχει δημιουργήσει μια κατάσταση απελπιστική. Και επειδή το λέω προκαταβολικά, κυκλοφορούν ο ίδιος ο Κατρούγκαλος προημερών, είπε μας εκβίασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λέει ψέματα. Όταν ήμασταν με τον Δημήτρη τον Στρατούλη στο Υπουργείο, είχαμε ζητήσει από τους δανειστές να μας δώσουν ένα κείμενο συνολικά τι θέλουν για το ασφαλιστικό. Το πήραμε το κείμενο. Πουθενά αυτό το κείμενο δεν λέει για τις συντάξεις της κυρίας. Το ανακάλυψαν αυτοί, η ομάδα Κατρούγκαλο και ΣΥΑ. Αυτοί ανακάλυψαν, πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Είναι δική τους έμπνευση. Δεν το ζήτησαν οι δανειστές αυτό το κομμάτι για τις συντάξεις της κυρίας. Τι έκανε ο νόμος. Πρώτα απ' όλα, εμείωσε τη σύνταξη χειρίας, το ποσοστό που παίρνει η χείρα, ισχύει και για τους χείρους, αλλά επειδή οι χείρες είναι πιο πολλές, στην Ελλάδα ζουν πιο πολλά χρόνια οι γυναίκες από τους άντρες, και γι' αυτόν τον λόγο μιλάμε και λέμε, εγώ έχω κάνει καμιά 200 προσφυγές χειρών και δύο μόνο χείρων, ανδρών, έτσι. Που σημαίνει ότι, εντάξει, είναι... Προκύπτει από τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες και επομένως αυτές έχουν το πρόβλημα ως χείρες. Έχει λοιπόν τώρα εδώ ο νόμος, πρώτον, έχει μειώσει το ποσοστό, έπαιρνε η χείρα το 70%. Τώρα το έκοψε στο 50% της σύνταξης του θανόντος. Δηλαδή 20 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Δεν είναι μικρό, πρώτον αυτό. Δεύτερον, έβαλε και ηλικιακό όριο. Εάν κατά το χρόνο θανάτου η χείρα έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της, τότε θα πάρει σύνταξη για 3 χρόνια, το 50%, στα 3 χρόνια θα ξαναυπολογιστεί και αν έχει δική της σύνταξη ή εργάζεται, έχει εισόδημα, το ποσοστό θα πέσει στη μέση, 25%. Θα εξακολουθήσει όμως να το παίρνει, έστω μειωμένο. Εάν όμως η γυναίκα κατά το χρόνο θανάτου έχει συμπληρώσει το 52ο έτος, θα πάρει το 50% για 3 χρόνια, μετά θα κοπεί και θα το ξαναπάρει όταν γίνει 67 ετών, όταν συμπληρώσει το 67ο έτος. Και το τραγικότερο, εάν κατά το χρόνο του θανάτου η γυναίκα δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος, θα πάρει σύνταξη για 3 χρόνια, το 50%, θα κοπεί και δεν θα το ξαναπάρει ποτέ. Είναι ρύθμιση η οποία είναι παράδεκτη. Έχει βάλει όμως και κάτι ακόμα, τη διαφορά ηλικίας. Εάν μεταξύ του θανόντος και της χείρας υπάρχει διαφορά ηλικίας πάνω από 10 χρόνια, έχει νέα μείωση εξ αυτού του λόγου, η οποία ξεκινάει από 1 και φτάνει μέχρι 10% ακόμα. Και ένα ακόμα που δεν το λέει ο νόμος, αλλά το εφαρμόσανε τώρα. Όπως σας είπα νωρίτερα, ο επανυπολογισμός της σύνταξης θα ισχύσει από την 1η του Γενάρη του 19. Τι κάνουν στις χείρες τώρα? Παίρνουν τη σύνταξη του θανόντος, την επανυπολογίζουν τώρα,
και με το επανυπολογισμένο ποσό βγάζουν το 50% της χήρας. Με νέα ζημιά από εκεί. Αυτό δεν το λέω όμως. Έχω πει και δεν διστάζω να το ξαναπώ, κάποιος αρρωστημένος εγκέφαλος την έκανε αυτή τη δουλειά. Διότι δεν το λέει ο νόμος. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο η χήρα έχει διπλή ζημιά. Διότι πρώτον υπολογίζει τη σύνταξή της σε ποσό χαμηλότερο, μέχρι και 300-400 ευρώ έχω βρει από τους λογαριασμούς που έρχονται, από τις συντάξεις που έρχονται, και το 19, το Γενάρη, το ποσό που της βγήκε θα υποστεί νέο επανυπολογισμό με βάση τον νόμο αυτόν. Δηλαδή εδώ πλέον ξεπερνάμε τα όρια της λογικής. Έχουμε 4 διαφορετικές, θα έλεγα, προσεγγίσεις, μειώσεις, ζημιογόνες μειώσεις στη σύνταξη της χήρας. Και πρέπει να σας πω ακόμα, για να συνειδητοποιηθεί αυτό, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό, δεν θέλω να σας πω ακόμα ότι έχω δει περιπτώσεις που σε μία χήρα ο άντρας της δούλευε 35 χρόνια στα βαριά και αθυγιεινά. Πλήρωνε δηλαδή αυξημένες ασφαλιστικές φορές επί 35 χρόνια. Και επειδή η γυναίκα του δεν είχε συμπληρώσει το 52ο έτος ηλικίας, θα πάρει σύνταξη για 3 χρόνια και δεν θα ξαναπάρει ποτέ. Και τίθεται το ερώτημα, 35 χρόνια το αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί με τις εισφορές που πλήρωνε στα βαριά αθυγιεινά ο άνθρωπος, πού πάει, δημεύεται. Η οικογένειά του θα μείνει δηλαδή στο δρόμο 3 χρόνια και πού θα ξαναβρει δουλειά η γυναίκα του σε αυτή την ηλικία πλέον. Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν είναι απλώς, θα έλεγα, αντικοινωνικά. Είναι βάρβαρα σημεία. Είναι σημεία που δεν τα βάζει νου του ανθρώπου. Ξέρετε ότι το είδατε αυτό στις εφημερίδες. Πήγαν οι χείρες και ξαπλώσανε στη Σταδίου μπροστά από το Υπουργείο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης πλέον αυτές οι γυναίκες. Ούτε δουλειά μπορούν να βρούνε, ούτε να αξιοποιήσουν τα χρήματα που έχει πληρώσει ο άντρας τους. Έχω την περίπτωση στρατιωτικών, οι οποίοι είχαν μεγάλο βαθμό και φύγανε με 37 χρόνια υπηρεσίας. Οι στρατιωτικοί έχουν κατά τεκμήριο, παντρεύονται νεότερες γυναίκες, εντάξει, για τον ΑΒ λόγο, είναι κοινωνικό φαινόμενο. Αυτοί λοιπόν, που ο άλλος ήταν 37 χρόνια στην υπηρεσία και ήταν σε θέση ευθύνης, πλήρωνε υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, εάν και αυτού η γυναίκα του είναι κάτω από 52 ετών, κατά τον χρόνο θανάτου, έχει και αυτό το ίδιο πρόβλημα. Δημιουργείται δηλαδή ένα θέμα που αναγκάζονται όλες αυτές και καταθέτουν προσφυγές. Έχει κατατεθεί και σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις επί των προσφυγών αυτών, μπορεί να περάσουν και 3, 4 και 5 χρόνια. Τι γίνεται μέχρι τότε σε αυτές τις οικογένειες? Επειδή το έχω ζήσει από κοντά, έχω κάνει αρκετές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα, ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές, παρατηρείται ένα φαινόμενο ότι αυτές οι γυναίκες είναι στα πρόθυρα πλέον της αυτοκτονίας. Αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης και αυτές πλέον και οι οικογένειές τους. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, επειδή έχω ανηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να φύγω, αλλά πριν φύγω θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε να κάνετε κάποια ερώτηση για να μπορέσω να απαντήσω. Έτσι, η παράκληση είναι, αν έχετε κάποιες γενικές να τις κάνετε πρώτα και αν έχετε και προσωπικές να τις κάνετε και αυτές. Εντάξει, σας ακούω. Πέθανε ο άντρας μου πέρσι. Είμαι 2 χρόνια. Έκανα αμέσως τα χαρτιά μου, τα κατέθεσα για τη σύνταξή μου. Μετά 8 μήνες πήρα προσωρινή με το επικούρηση μαζί 450 ευρώ. Σε 4 μήνες μου κόψαν την επικούρηση από την Εθνική Τράπεζα. Σύνταξη. Σε 4 μήνες μου κόψαν επικούρηση χωρίς ειδοποίηση. Τώρα παίρνω 303. Περιουσιακά στοιχεία δεν έχω 0. Τους πρασκόμισα τα χαρτιά μου, τεφορίας, όλα τις χαρτιά υγείας, που έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Και δεν μου είπαν ακόμα πόση σύνταξη θα πάρω. Ο άντρας μου, πριν πεθάνει, έπαιρνε 1450. Θα πάρω το 50% μου. Είπαν, μην χαίρεσαι για το 70, θα πάρω στο 50%. Ναι, αλλά με τις μειώσεις τώρα που θα κάνω, πάλι θα παίρνω 300. Έγινε κατανοητό, θα σας πω. Να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Παίρνετε σύνταξη κύρια. Ακούστε, το ποσό που παίρνετε από την Εθνική δεν είναι σύνταξη. Είναι λογαριασμός επικούρησης. Δεν είναι συνταξιοδοτικό ζήτημα.
εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Διότι ο κύριος Φραγκιαδάκης, ο διοικητής της τράπεζας, τον οποίο διώξανε έτσι τον τελευταίο καιρό, ήρθε αυθαιρέτως και κατάργησε την επικούρηση αυτή. Μη μου τα δείχνετε, γιατί είμαι κύριος ο οποίος χειρίζεται το θέμα της Εθνικής Τράπεζας. Μην κουράζεστε. Το ξέρω καλύτερα από εσάς. Το χειρίζομαι εγώ το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ, του λογαριασμού επικούρησης. Αυτό δεν είναι σύνταξη. Αυθαιρέτως η τράπεζα το κόψε από όλους. Από τον Νοέμβριο του 2017 το κόψε από όλους. Έχουμε καταφύγει στα δικαστήρια. Βγήκε μια απόφαση προημερών. Αύριο το πρωί έχουμε δύο αποφάσεις. Εγώ θα καταθέσω πάλι αύριο το πρωί και διεκδικούμε να επανέλθει το ΛΕΠΕΤΕ, δηλαδή ο λογαριασμός επικούρησης για τον οποίο υπόχρεη είναι η τράπεζα. Ποια είναι η δουλειά της κυβέρνησης? Η κυβέρνηση λέει μη με ανακατεύετε. Αυτό λέει. Βρείτε τα με την τράπεζα. Οι συνταξιούχοι, δεν ξέρω αν ήρθατε στις εκδηλώσεις, είχαν μαζευτεί 3.000 άτομα προημερών στο Τιτάνι, είχαν κλείσει την Πανεπιστημίου. Διότι είναι 16.500 οικογένειες που στα καλά καθήμενα τους κόψανε αυτό το λογαριασμό επικούρησης. Να μην ανησυχείτε όμως, θα κερδιθεί το θέμα. Ήδη έχουμε βγάλει μια καλή απόφαση. Κάνατε προσωπικά και αύριο το πρωί είναι δύο προσφυγές. Η μία είναι 438 άτομα και η άλλη είναι γύρω στα 230. Θα καταθέσω εγώ και στις δύο. Έχουμε αριθμό πινακίου 1 και 2 και ασφαλιστικά μέτρα είναι αύριο, έτσι. Και περιμένουμε την απόφαση. Το λέω για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της επικούρησης. Είναι άλλο θέμα αυτό, δεν είναι σύνταξη, είναι υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας που ήρθε αυθαιρέτως και το έκοψε στα καλά καθούμενα, ενώ από το 1995 έχει τροποποιηθεί το καταστατικό, έτσι. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα δεδομένο. Πάμε στο άλλο τώρα κομμάτι που αφορά την κυβέρνηση. Της Εθνικής αφορά και την κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση λέει εδώ δεν φταίω εγώ, κανονίστε με την τράπεζα. Το άλλο που λέτε είναι αυτό που σας είπα. Δεν υπάρχει 70% τώρα, 50% είναι. Και δεν σας βγάζανε, καταρχήν έχετε πάρει προσωρινή. Δεν έχει βγει ακόμα η οριστική. Επομένως καθυστερούν πάρα πολύ να εκδοθούν. Και μου δίνετε την ευκαιρία να πω, την περασμένη εβδομάδα καταθέσανε μία αίτηση, τέλος πάντων, στη Βουλή, 58 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι λένε αυτοί οι 58 βουλευτές? Καθυστερείτε, λέει, να βγάλετε τη συντάξη κυρίας. Και αναγκάστηκα σε ένα κανάλι να πω, να σταματήσει η υποκρισία. Εσείς οι 58 ψηφίσατε να γκρεμιστούν οι συντάξεις των χειρών. Και τώρα τι λέτε, γιατί καθυστερούν να βγουνε οι γκρεμισμένες συντάξεις, δεν τρέπεστε? Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή υποκρισία χωρίς προηγούμενο. Εδώ λοιπόν εσείς δεν θα πάρετε, όταν βγει η οριστική, φέρτε την σε μέρα να σας κάνω εγώ προσφυγή δωρεάν, μην ανησυχείτε. Αλλά όταν βγει η οριστική θα δείτε ότι ούτε το 50% δεν θα σας έχουν δώσει. Γιατί έχουν επανυπολογίσει τη σύνταξη του συζύγου, του θανόντος, και θα υπολογίσουν τώρα το 50% στη μειωμένη σύνταξη. Έτσι, επομένως αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα. Έχω πει επανειλημμένως ότι ο νόμος πρέπει να τροποποιηθεί, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να καταργηθεί αυτή η διάταξη. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Βγάλανε μια διάταξη δήθεν τροποποιητική, ότι βάλανε κατώτατο όριο 384 ευρώ, σώθηκε η χείρα με 384 ευρώ και σε κάθε περίπτωση θα κάνετε υπομονή. Όταν πάρετε την οριστική, δεν είστε μόνο εσείς, είναι χιλιάδες. Όταν πάρετε την οριστική, που θα είναι πολύ σοβαρά μειωμένη, εντάξει, περιμένετε να μου τη στείλετε, θα σας κάνω εγώ την προσφυγή μαζί με τις άλλες που εκκρεμούν. Εδώ, θα σας πούνε εδώ τα παιδιά. Μην συνεχίσω με την κουβέντα, σας τα εξήγησα, ότι και να πούμε είναι περισσότερο, είναι περισσότερο. Μαζέψτε όποιες έχουν για συγκυρίες και στείλτε τα να κάνουμε τις προσφυγές. Απλώς για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας. Έτσι. Ναι, σύμφωνοι, μην κουράζεστε, είναι δεδομένο αυτό. Άλλο ερώτημα. Αδαμίδη, συμβουλογράφος Τέος. Έχω 36 χρόνια υπηρεσία και κάτι μήνες. Με το νόμο Στρατούλη εγκρίθηκε η σύγκρισή μου, παίρνω ένα μέρος. Από τα 1024 παίρνω 595. Έχω επιπλέον όμως και εργατικά ένσημα. Τα εργατικά μέσημα είναι επιπλέον άλλα 5 χρόνια και, δηλαδή συμπληρώνω ασφαλιστικό χρόνο 41 χρόνια και κάτι. Η σύνταξή μου πώς θα υπολογιστεί από τη στιγμή που έχω δύο διαφορετικά ταμεία? Ένα ερώτημα αυτό και ένα δεύτερο πολύ προσωπικό είναι το ότι εγώ θα πάρω το ΕΦΑΠΑΞ όπως το πήραν οι συνάδελφοί μου που βγήκαν στη σύνταξη 31-12 του 2012 ή με άλλα δεδομένα? Στο πρώτο ερώτημα,
αυτή τη στιγμή τα τρία ταμεία, δηλαδή τα παλιά τρία ταμεία του ΕΤΑ, να το πω αλλιώς, δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολεογράφοι, οδοντίατροι, κινίατροι, γιατροί, όλοι αυτοί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχει βγει ακόμα το λογισμικό για να υπολογίζει τη σύνταξή τους. Όλοι αυτοί δεν έχουν πάρει κανείς ακόμα, όσοι έχουν κάνει την αίτηση από το Μάιο του 2016 και πέρα, είναι μερικές χιλιάδες, όλες οι κατηγορίες που σας είπα, δεν έχει βγει κανένας η οριστική σύνταξη. Διότι δεν έχουν βρει ακόμα το λογιστικό. Δεν ξέρουν να τις υπολογίσουν. Τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις? Τους βγάζουν προσωρινή. Προφανώς και σε εσάς έχουν βγάλει προσωρινή. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι αν δεν βγει η οριστική σύνταξη, δεν μπορεί να πάρουν ούτε επικουρική, όσοι έχουν επικουρική, και δεν μπορεί να πάρουν ούτε και το εφάπαξ. Διότι πρέπει να βγει πρώτα η οριστική. Δεν βγαίνουν τα εφάπαξ με την προσωρινή, βγαίνουν με την οριστική. Πρέπει να βγει πρώτα η οριστική. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα είναι εγκλωβισμένοι. Και είναι τραγικό το θέμα, διότι είναι μια κατηγορία, μια μεγάλη κατηγορία, συμβολιογράφοι. Εδώ έχω φτάσει στο σημείο να έρχονται συμβολιογράφοι στο γραφείο μου και να μου λένε θα το κλείσω το συμβολιογραφείο γιατί δεν έχω δουλειά και θα πάω να γίνω υπάλληλος. Έχουμε φτάσει σε σημεία δηλαδή πλέον που ήταν αδιανόητα πριν από μερικά χρόνια. Άρα λοιπόν, η μία απάντηση είναι ότι θα κάνετε υπομονή μέχρι να βγει το λογισμικό για να ξέρουν πώς θα υπολογίσουν τη σύνταξη αυτήν. Το δεύτερο ερώτημα, ακούστε. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει εφάπαξ όπως το ξέραμε μέχρι τώρα. Τώρα γίνεται επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών. Δεν είναι το εφάπαξ το παλιό. Τώρα το εφάπαξ έχει γκρεμιστεί. Δεν είναι όπως ήταν τότε, είναι τώρα. Όχι, οι συνάδελφοί σας βγήκανε όταν κάνανε την αίτηση και πήρανε την απόφαση της κύριας σύνταξης. Πήρανε το εφάπαξ με ό,τι ίσχυε τότε. Όταν κάνατε κι εσείς την αίτηση και πήρατε την κύρια σύνταξη, με το ό,τι ίσχυε τότε που πήρατε τη σύνταξη, θα εφαρμοστεί τώρα. Εντάξει, το εφάπαξ δεν είναι πλέον εφάπαξ όπως ήταν μέχρι τώρα. Είναι μία απλή επιστροφή εισφορών. Άλλο ερώτημα. Yes. Λοιπόν, εδώ ανοίγει ένα κεφάλαιο το οποίο... Ναι, είσαι κατάλαβα. Ένα κεφάλαιο το οποίο έχει μεγάλη ιστορία. Και θα σας το πω τώρα όσο μπορώ πιο έτσι συνοπτικά. Ακούστε. Κύριε Γιώργο, εγώ είχα 25 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. Από πού πήρα? Εδώ, εδώ. Α, μα να κάνετε ένα πάτησε στο προηγούμενο. Α, εντάξει. Εντάξει, δεν θα χαλάσουμε την καρδιά μας για ποιος έχει πρώτος και δεύτερο σειρά. Θα τα πούμε όλα. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις σε ένα μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, σε πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, όπου το κράτος έκανε παρακρατήσεις παρανόμως. Μία περίπτωση είναι η γνωστή παρακράτηση που έγινε υπέρ του κλάδου υγείας για τον ΕΟΠΗ. Τι συνέβη? Αφού στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει θέμα. Ότι παρακρατήθηκε νομίμως, παρακρατήθηκε. Να θυμάστε. Ότι παρακρατήθηκε, παρακρατήθηκε νομίμως. Δεν χρωστάμε τίποτα. Εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος παρότρινα τον κόσμο να καταθέσει αιτήματα διαμαρτυρίας ότι δεν μου επιστρέψατε τα χρήματα που μου έχετε παρακρατήσει παρανόμως. Αφού πέρασε κανένα εξάμηνο και οι αιτήσεις πέφτανε βροχή, βγαίνει ο υπουργός, και μας λέει: εντάξει, μη φωνάζετε, θα επιστραφούν τα λεφτά. Θα επιστραφούν, δεν μας είπε στην αρχή πότε, θα επιστραφούν τέλος του χρόνου. Πράγματι, τέλος του χρόνου περασμένου, μπήκε σε όλους τους λογαριασμούς των παλιών συνταξιούχων ένα ποσό που υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε την παρακράτηση που είχε γίνει για μένα τον ιδιωτικό τομέα από το 2012 μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Για το δημόσιο τομέα από τον Οκτώβριο του 83 και πέρα μέχρι το 2015. Βγήκε ένα συνολικό ποσό το οποίο μπήκε στο λογαριασμό. Έπαιρνε στην απόδειξή σου και έλεγε επιστροφή, έτσι να ξεκάρφω το ποσό, 300 ευρώ, 150 ευρώ, 200 ευρώ. Και λέω εγώ τότε, πώς βγήκε αυτό το ποσό? Ήρθανε στο γραφείο μου, ορισμένοι στην αρχή, και μου φέρανε τα εκαθαριστικά και υπολογίζω. Βλέπω λοιπόν σε ένα που του είχαν επιστρέψει 320 ευρώ ότι έπρεπε να του επιστρέψουν 1720. Βλέπω σε άλλον, να μην τα πολυλογώ, δεν είχα και χρόνο βέβαια, έκανα καμιά δεκαπενταριά παρόμοιους λογαριασμούς, δεν βρήκα κανένα που να είναι σωστός. Φτιάχνω λοιπόν ένα καινούριο κείμενο,
το οποίο το διαθέτω δωρεάν για όλους τους συνταξιούχους, 250.000, 260.000 έχω δώσει μέχρι τώρα από διάφορα κανάλια. Το έχει και ο Παπαδάκης το Καλημέρα Ελλάδα και μπορείτε να μπείτε να το πάρετε και εγώ μπορώ να σας το δώσω. Το έχει και το ε στο δικό του site και λέω ότι μου βάλα 400 ευρώ. Εγώ όμως στο λογαριασμό που έκανα βλέπω ότι δεν είναι 300, είναι 1.700, είναι 1.500, είναι παραπάνω. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, εσείς τα 300 πού τα βρήκατε? Δεν οφείλατε να μου έχετε μία εκαθάριση και να μου πείτε αυτά σου κρατήσαμε έτσι γενικά και αόριστα κοπανάτε ένα ποσό εκεί 300 ευρώ και κοροϊδεύετε τον κόσμο? Η άποψη δική μου είναι, παρά το ότι ακούτε με τον Γιώργο τον Αθιά, επ' αυτού διαφωνούμε απολύτως, διότι ο Αθιάς λέει να μην κάνετε αίτηση. Εγώ λέω όχι, να κάνετε αίτηση. Για δύο λόγους. Δεν μπορεί κανείς να υποκαταστήσει τα δικαιώματα τα προσωπικά του καθενός. Εάν ένας από εσάς έχει να λαμβάνει κάποια ποσά από αυτή τη δουλειά αναδρομικά, από τη στιγμή που καταθέτει την αίτηση, διακόπτεται η παραγραφή. Όπως ξέρετε, αν δεν τα επιστρέψουν τα χρήματα, έχετε δικαίωμα σε 5 χρόνια, εντός 5 τώρα, να καταθέσετε αγωγή. Εάν κάνετε αυτό το χαρτί τώρα, διακόπτεται ο χρόνος της παραγραφής για ένα ολόκληρο χρόνο. Τα 5 χρόνια γίνονται 6. Επομένως, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αυτή τη διακοπή για να διατηρήσετε ζωντανό το δικαίωμά σας. Διότι αν δεν τα επιστρέψουν σε 5 χρόνια, το χάνετε το δικαίωμα. Άρα λοιπόν, δεν σας σώζει το να βγαίνει ο ΑΒΓ παρουσιαστή στην εκπομπή και να λέει εγώ από εδώ λέω να επιστραφούν τα λεφτά. Σκασίλα του Ταμείου, του Υπουργείου, αν το λέει. Το θέμα μας είναι ότι ο καθένας τα δικαιώματά του πρέπει να τα προστατεύει ατομικά, να καταθέτει. Και το λέω αυτό για όλες τις περιπτώσεις. Κανείς δεν υποκαθιστά κανέναν. Ούτε και τα σωματεία έχουν τη δυνατότητα να θεμελιώσουν το δικαίωμα το προσωπικό του καθενός. Είναι ατομικό δικαίωμα. Αυτή είναι λοιπόν μία περίπτωση. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, υπολογίζω να ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, οι οποίοι είναι σε αυτή την κατηγορία. Όλοι πρέπει να καταθέτετε αιτήσεις. Είναι δεδομένο ότι ο συνταξιούχος δεν επιτρέπεται να μένει στην πολυθρόνα, να μένει στον καναπέ. Και στις διαδηλώσεις πρέπει να πηγαίνει και διαμαρτυρίες να κάνει και αιτήματα να καταθέτει. Έτσι, δεν μπορεί να παραμένει στον καναπέ. Είχε έρθει προημερών ένας, τέλος πάντων, δεν λέω την ιδιότητά του, ένας κρατικός αξιωματούχος στο γραφείο μου. Και μεταξύ των άλλων, συνταξιούχος, μεταξύ των άλλων μου λέει, ρε παιδί μου, και ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται, κάθεται στον καναπέ. Πρέπει να βγουν στους δρόμους. Και τον ρώτησα, εσείς έχετε βγει ποτέ στους δρόμους? Μου λέει, μα από μένα περιμένουνε. Ναι, αγαπητέ μου, από σένα περιμένουνε. Όταν ο καθένας λέει από μένα περιμένουνε. Και είχε υψηλό αξίωμα αυτός. Νόμιζε ότι επειδή ήτανε, όταν ήταν στο κράτος είχε υψηλό αξίωμα, δεν είχε υποχρέωση να βγαίνει στους δρόμους, να βγαίνουν οι άλλοι. Για να κατοχυρώσει και τα δικαιώματά του και αυτός. Όλοι υποτίθεται ότι οι συνταξιούχοι πλέον πρέπει να διαμαρτύρονται. Και το λέω ξεκάθαρα. Όποιος συνταξιούχος ή και ασφαλισμένος αισθάνεται ότι αδικείται, πρέπει να καταθέτει αίτηση διαμαρτυρίας. Ας πάνε 1.000.000 αιτήσεις. Από τη στιγμή που το δικαίωμα του καθενός είναι προσωπικό δικαίωμα και δεν έχει τη δυνατότητα κανείς άλλος να το υποκαθιστά. Για να πάω παραπέρα. Υπήρχε μια άλλη περίπτωση για τις επικουρικές συντάξεις. Αυτές τακτοποιήθηκαν με την έννοια, όχι πολλά πράγματα, είναι 189.000 συνταξιούχοι, εξ αυτών οι 102.000 περίπου έχουν επιστροφή μέχρι 20 ευρώ. Είναι οι υπόλοιποι που έχουν επιστροφή 40 και ελάχιστοι, καμιά 15.000, έχουν επιστροφή μέχρι 60 ευρώ. Αυτά επεστράφησαν. Επομένως εδώ δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει όμως ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο λέγεται εισφορά αλληλεγγύης. Έχει κριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο εισφορά αλληλεγγύης ότι είναι αντισυνταγματική κράτηση. Το κράτος κοφεύει, δεν έχει επιστρέψει ακόμα τίποτα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται και εδώ διαμαρτυρία. Γραπτή, αίτηση διαμαρτυρίας. Και ας λέει ο Πετρόπουλος να μην κάνετε αίτηση. Έτσι τον βολεύει. Να μην κάνετε αίτηση. Να μην επιστρέφει τα χρήματα. Εγώ είπα και στον Αθιά προχθές. Του είπα, σου είπε ο Πετρόπουλος να μην κάνουν αιτήσεις. Του είπες εσύ γιατί δεν δίνεις τα λεφτά. Να μην κάνουν αιτήσεις. Δώσε τα λεφτά, αλλά μην χρειαστεί να κάνουν αιτήσεις. Δεν μπορεί να μην δίνεις τα λεφτά και να λέει να μην κάνετε αιτήσεις. Δηλαδή τα δικαιώματα του καθενός. Ποιος είσαι εσύ που λες ότι να μην τα ασκήσει, να μην κάνει την αίτηση η οποία χρειάζεται? Στην εισφορά αλληλεγγύης είναι μεγάλο το κεφάλαιο, αλλά θέλω να μείνω εδώ και να το τελειώσω αυτό το θέμα,
Γιατί ειδικά στην εισφορά για τον ΕΟΠΗ που επεστράφει, στις χείρες δεν επεστράφει τίποτα. Και βγάλανε μία εγκύκλιο και λένε ότι τα οφειλόμενα λόγω της παρακράτησης για τον ΕΟΠΗ, για τις χείρες ειδικά, θα επιστραφούν αργότερα. Διότι για μηχανογραφικά προβλήματα που είχαμε δεν μπορέσαμε να τα επιστρέψουμε. Και λέει η ίδια η εγκύκλιος, εάν όμως δεν επιστραφούν, να κάνουν αιτήσεις οι χείρες. Και λέω εγώ, πέρασαν από τότε μέχρι τώρα, έχουν πέρασει 5 μήνες. Γιατί να μην κάνουν αιτήσεις, αφού δεν έχει αυτή τη στιγμή επιστραφεί τίποτα. Η εγκύκλιος έλεγε ότι θα επιδιωχθεί μέσα σε ένα μήνα να επιστραφούν. Δεν επιστράφει τίποτα. Και πράγματι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Το ίδιο, η ίδια η εγκύκλιος δεν κάνει αιτήσεις. Η ίδια η εγκύκλιος. Επομένως, για ποιο θέμα μιλάμε τώρα, να κάνουμε ή να μην κάνουμε αιτήσεις. Καλά κάνατε και το θέσατε το θέμα, διότι ακριβώς μου δόθηκε ευκαιρία να σας πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μένουμε άφωνοι. Δεν δεχόμαστε τις σκαρπαζιές χωρίς να αντιδρούμε. Η αντίδραση πρέπει να είναι ακαριαία και πρέπει να είναι, και επαναλαμβάνω, και στις διαδηλώσεις οφείλουμε να πηγαίνουμε και στα συλλαλητήρια οφείλουμε να πηγαίνουμε και διαμαρτυρίες γραπτές να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Κάτι θέλατε να πείτε για τον ΑΤΑ? Εγώ ήμουν ναυτικός με 25 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. Εκτός ότι πλέρωνα κάθε μήνα το ταμείο μου για τα φάρμακά μου, πλέρωνα και ένα ειδικό ποσό, οπότε όταν θα ξεμπαρκάριζα να έπαιρνα μία αποζημίωση. Αυτή τη μικρή αποζημίωση, γιατί είναι δύο ειδών αποζημιώσεις, είναι του κατωτέρου πληρώματος και των αξιωματικών. Έκανα, όταν ξεμπαρκάρισα, έκανα τα χαρτιά μου για τη σύνταξη, έκανα και μία αίτηση που μου είπαν ξεχωριστό για να μπορέσω να την πάρω. Τελικά, κύριε Γιώργο, ό,τι πήρατε εσείς πήρα και εγώ. Ευχαριστώ. Κοίταξε, τι να σου πω τώρα, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Πότε είχες φύγει? Το 4. Είναι παλαιά αμαρτία αυτή βέβαια. Δηλαδή από τον καιρό εκείνο κάνανε αυτές τις λαθροχειρίες. Κοίταξε, κανείς δεν είπε ότι οι αμαρτίες, οι μειώσεις, οι καταργήσεις, όλες αυτές οι καταδολιεύσεις των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων ξεκινήσαν από τώρα. Κανείς δεν το λέει αυτό. Είναι παλιά ιστορία. Είναι και πριν ακόμα έρθει η Χούντα, η Τρόικα. Και πριν ακόμα έρθει η Τρόικα γινόταν αυτές οι δουλειές. Στη δική σου περίπτωση, έτσι, στη δική σου περίπτωση είναι παλαιότερες. Είναι πριν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να ξεχνάμε και τις σημερινές. Καλά το είπε ο Δημήτρης. Ο Τσίπρας μένει στις παλιές, δηλαδή του 10 και πέρα, για τις πιο παλιές δεν μιλάει ούτε αυτός, αλλά το τι έγινε από εκεί και πέρα, το 15 και πέρα, το ξεχνάει. Έτσι. Και δυστυχώς, δεν διστάζω να το πω, αυτό με τον επανυπολογισμό, με τον Δημήτρη ήμασταν πριν από 2 μήνες, 3 στις Βρυξέλλες. Και όταν τους είπαμε ότι στην Ελλάδα ο συνταξιούχος που έφυγε πριν από 30 χρόνια θα υποστεί επανυπολογισμό της σύνταξής του με τον καινούριο τρόπο, μας είχαν περιτριγυρίσει και μας λέγανε είναι δυνατόν. Το καταλάβαμε καλά. Δεν το χωνεύουνε. Θυμάσαι, Δημήτρη, την Ισπανίδα που έλεγε το κατάλαβα καλά. Στην Ελλάδα γίνεται αυτή η δουλειά. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα προηγούμενο που δεν το είχαν ούτε οι προηγούμενοι. Και να πω ακόμα κάτι. Χθες το πρωί σε ένα κανάλι, στο Γιώργο τον Αθιά, είπα το εξής. Στο πακέτο που μας δώσανε οι δανειστές, η Τρόικα, που μας λέει τι θέλει για το ασφαλιστικό, περιλαμβάνεται και ένα κεφάλαιο που λέει ότι θα πρέπει να συνδεθεί, ακούστε, πρέπει να συνδεθεί η εξέλιξη των συντάξεων σύμφωνα με την εξέλιξη του δημοσίου χρέους. Προσέξτε τι λέει, ότι πληρώνεις μία ασφαλιστική εισφορά και η σύνταξή σου σε όλο τον κόσμο υπολογίζεται με βάση την εισφορά που πλήρωσες και τα χρόνια που έχεις. Και σου λέει τώρα εδώ όχι, θα υποστείς την μείωση με βάση την εξέλιξη του δημοσίου χρέους. Δηλαδή εσύ πληρώνεις την εισφορά
Και αν το δημόσιο χρέος μεγαλώνει, θα χρεωθείς εσύ για να πληρώσεις την αύξηση του δημοσίου χρέους. Είναι πρωτοφανές αυτό. Αυτό δεν είχαν προλάβει να το δεχτούν οι προηγούμενοι. Είχαν πει στην αρχή όχι, μπορεί και να το δεχόταν, δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά δεν είχαν προλάβει. Το δέχτηκαν όμως εδώ, το δέχτηκε ο Τσίπρας. Βγήκε υπουργός προχθές στη Βουλή και το είπε σαν κατόρθωμα. Ότι δεχτήκαμε, λέει, διότι μας πιέσανε και δεχτήκαμε να συνδυάζεται η αυξομείωση των συντάξεων, η μείωση των συντάξεων με την εξέλιξη του δημοσίου χρέους. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν το δημόσιο χρέος ανεβαίνει, αυτή την αύξηση θα την πληρώνει συνταξιούχος διαρκώς, έτσι, χωρίς να έχει χρονικό περιορισμό. Είναι πρωτοφανές αυτό. Το οποίο δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Υπάρχουν ζητήματα, εντάξει, δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα απόψε, μια κουβέντα κάνουμε. Έτσι, για να συνειδητοποιήσετε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, θα με επιτρέψετε να φύγω, γιατί έχω και άλλη υποχρέωση. Έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ρωμανιά. Έχουμε τη χαρά να χαιρετήσουμε στην Ομίγυρη την πρώην υπουργό, κυρία Νάντια Βαλαβάνη. Θα πάρει το λόγο η Δέσποινα Σπανού για μία πολιτική εισήγηση στο ίδιο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι ο Γιώργος Ρωμανιάς κάλυψε ένα μεγάλο κομμάτι των θεμάτων που ανακύπτουν με την εξέλιξη στις συντάξεις. Το θέμα όμως το ασφαλιστικό δεν είναι κάτι καινούριο. Είπε και ο Γιώργος ότι είχαμε μειώσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση. Ο νόμος, οι νόμοι αλλάζουν, ειδικά από το 1990 και μετά, και όλα έχουν, όλες οι αλλαγές, ο 1902 ο νόμος του Σουφλιά, μετά ο νόμος του Σιούφα, ο νόμος του Ρέπα, όλοι είχαν ένα χαρακτηριστικό. Ότι μειώνουμε τις παροχές, αυξάνουμε τις εισφορές και αυξάνουμε και τα όρια ηλικίας. Αυτό γιατί? Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα το οποίο οι ίδιοι δημιούργησαν, διότι το ασφαλιστικό σύστημα καταλυστεύτηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια καταλυστεύτηκαν τα αποθεματικά των ταμείων και με τα χρήματα που είχαν πάρει τάχα, ας πούμε, για να στηρίξουν την ανάπτυξη και τα οποία ήταν δανεικά και αγύριστα, αλλά και με το να ενισχύσουν το χρηματιστήριο για να πουλήσουν επιχειρήσεις, με το PSI, με πάρα πολλούς άλλους τρόπους που αυτό αφήρεσε έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και φτάσαμε βέβαια στα μέτρα που πήραν στην κρίση. Έχουν γίνει 26 μειώσεις τα τελευταία χρόνια. 26 μειώσεις. Επομένως, αυτό που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, η μείωση τώρα δεν θα είναι και ιδιαίτερα μεγάλη, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι εγώ είχα, ας πούμε, μου κάνανε, έπαιρνα 1000, παίρνω τώρα 400 και δεν θα μου κοστίσει αν μου αφαιρέσουν άλλο ένα εκατοστάρικο ή άλλα 200 ευρώ. Μα σημαίνει ότι δεν θα έχει μείνει τίποτε. Αυτό το βλέπουν και το βλέπουμε και στην εξέλιξη που θα υπάρχει. Δεύτερον, υπάρχουν τα ψέματα που λέγονται, είναι τρομερά όσον αφορά το μέγεθος των μειώσεων. Διότι αν δει κανένας τους νόμους, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά γιατί μιλάμε. Θυμάστε ότι όταν έγινε ο νόμος Κατρούγκαλου, μας έλεγαν ότι δεν θα υπάρχουν νέες μειώσεις. Νέες μειώσεις θα υπήρχαν μόνο για τους νέους. Φυσικά, όταν λένε προσωπική διαφορά, δεν υπάρχει προσωπική διαφορά. Τι σημαίνει προσωπική διαφορά? Σημαίνει ότι έχει έναν προσωρινό χαρακτήρα, άρα δεν θα υπάρχει στο μέλλον. Και ήρθε και ο 44-72, το μεσοπρόθεσμο, το οποίο έφερε μετά, παρόλα αυτά που είχε πει ο Κατρούγκαλος, ένα χρόνο μετά, το 2017, έφερε και τις νέες μειώσεις από τώρα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να λέει ψέματα. Προσπαθεί να λέει ψέματα και να εξαπατήσει τον κόσμο. Όπως λέει ψέματα και η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί θυμάστε, φίλες και φίλοι, ότι το τρίτο μνημόνιο που καθόρισε τη μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 2.800 εκατομμύρια το ψηφίσαν όλοι. Και όταν ψηφίζεις το μνημόνιο, σημαίνει ότι θα έχεις και μείωση των συντάξεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η ασφαλιστική δαπάνη και να μην μεταφερθεί και στις συντάξεις. Το λέω γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές και
στελέχη της αντιπολίτευσης από αυτούς που είχαν ψηφίσει το μνημόνιο να καταδικάζουν τη μείωση των συντάξεων. Με αυτό είναι κοροϊδία. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Δεύτερο στοιχείο. Θα είναι οι μειώσεις μόνο στην προσωπική διαφορά. Είπε και ο Γιώργος ότι αφορά το σύνολο των συντάξεων. Αλλά δεν αφορά μόνο αυτό. Καταργούνται και τα οικογενειακά επιδόματα. Και ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, τα οικογενειακά επιδόματα που καθορίζονταν απέραν από τις συλλογικές συμβάσεις ήταν σε αρκετό ποσό, αλλά και στο δημόσιο. Δηλαδή και όταν υπάρχει και είναι και ζευγάρι, ας πούμε, στην οικογένεια, σημαίνει μεγάλη μείωση που μπορεί να φτάσει το 25% και το 30%. Και γι' αυτό ακριβώς και λένε ψέματα και δεν δίνουν τα χαρτιά με τα ενημερωτικά σημειώματα μετά τον επανυπολογισμό για να δει όλος ο κόσμος ποιο είναι το ποσό της μείωσης. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη μείωση στα 2/3 των συνταξιούχων. Σίγουρα. Δηλαδή, και από εκεί και πέρα, στο υπόλοιπο 30% μπορεί σε κάποιους να είναι οριακή η μείωση και σε κάποιους, ας πούμε, να μην γίνει. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία θα έχει μεγάλες μειώσεις. Και το σύνολο θα είναι από 50 μέχρι και 350 ευρώ. Αυτό αν το συνδυάσουμε και από τη μείωση και από του αφορολογήτου που θα γίνει από το 2020, να υπολογίσει κανείς το ύψος, δηλαδή το μέγεθος της μείωσης που θα είναι στο εισόδημα. Μιλάμε από 2 μέχρι 3 συντάξεις για τους συνταξιούχους σίγουρα. Αυτό, φίλες και φίλοι, αν το συνδυάσουμε με το συνολικό καθεστώς, περιεχόμενο, συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στην Ελλάδα του 2019 υπάρχουν 4.100.000 πολίτες, που σημαίνει παραπάνω από το μισό του πληθυσμού της χώρας, γιατί δεν έχουν όλοι υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, που έχουν χρέη προς την εφορία. Για τα οποία παίρνουν ότι και μέτρα. Έχουν ληφθεί μέτρα για 1.700.000, το λέει ο κύριος Πιτσιλής, επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, ευθέως, και προτίθεται να πάρουν κι άλλα. Γι' αυτό και έχουν ψηφίσει νόμο ότι μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί και για χρέη πάνω από 500 ευρώ. Το γεγονός ότι έχουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν και να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου οικονομική δυνατότητα. Έχει μειωθεί η σχετική φτώχεια και η απόλυτη και η ακραία φτώχεια έχει αυξηθεί, αλλά η σχετική φτώχεια έχει αυξηθεί από 18,9 που ήταν το 2009 στο 47,8 που ήταν το 2016. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες. Επομένως, όταν θα έχουμε νέες περικοπές στις συντάξεις, καταλαβαίνετε ποια θα είναι η έκταση και της φτώχειας στη χώρα και του κοινωνικού προβλήματος, αλλά κυρίως και βεβαίως θα μεταφερθεί και στην οικονομία, διότι τα μέτρα αυτά είναι και ηφαισιακά, περιορίζεται το εισόδημα, άρα υπάρχει συνολικό πρόβλημα. Δηλαδή το ένα μεταφέρεται στο άλλο. Υπάρχει δυνατότητα να λυθεί το ζήτημα. Υπάρχει δυνατότητα. Αλλά τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο μία μικρή ρύθμιση. Αφορά τα πάντα. Αναφέρθηκε το ΛΑΠΕΤΕ. Γιατί το κάνανε αυτά τα μέτρα για το ταμείο αυτό, τον λογαριασμό που υπάρχει. Γιατί θέλουν να απαλλάξουν τις τράπεζες και συγκεκριμένα την Εθνική Τράπεζα από το βάρος να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, παρότι έχει πάρει τις εισφορές από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Επομένως, αν δεν υπάρχει συνολική σύγκρουση, δεν είναι δυνατόν να λυθεί αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχει κανονικά η συνολική πολιτική επιλογή. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα που για να λυθεί απαιτούνται και συνολικές πολιτικές λύσεις. Η κατάργηση των μνημονίων είναι απαραίτητη και των μνημονιακών νόμων, γιατί σου λέει τώρα αυτή τη στιγμή βγαίνουμε από το μνημόνιο. Δεν βγαίνουμε από τη λιτότητα. Οι μνημονιακοί νόμοι εξακολουθούν να υπάρχουν. Αν λοιπόν εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι μνημονιακοί νόμοι, η λιτότητα, η φτώχεια και τα προβλήματα στο ασφαλιστικό σύστημα θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν συντάξεις στο ύψος των 1.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, αν το ύψος του μισθού
εξακολουθεί να είναι 585 και 510 για τους νέους υπαλλήλους, για τους νέους εργαζόμενους, που σημαίνει το 585 δεν είναι καθαρά, είναι γύρω στα 490 ευρώ καθαρά. Δεν μπορεί να δεν υπάρχουν μισθοί να υπάρχουν εισφορές. Δεν μπορεί να υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα αν δεν ενισχυθούν τα ασφαλιστικά ταμεία ουσιαστικά και να αποκατασταθεί ένα μεγάλο μέρος των απολειών που υπάρχουν μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα αν δεν χτυπηθεί η μαύρη και αδήλωτη εργασία που αυτή τη στιγμή και με τον νόμο Κατρούγκαλου ενισχύεται, γιατί όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες εισφορές καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και κίνητρο για την εισφοροδιαφυγή. Δεν μπορεί να υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα αν δεν υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις για να αυξηθούν οι μισθοί. Δεν μπορεί να υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα αν δεν ενισχυθούν τα ταμεία, και για να ενισχυθούν τα ταμεία, να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ταμεία όπως πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν, πρέπει να υπάρχει ρευστότητα. Και δεν μπορεί να υπάρχει ρευστότητα αν δεν υπάρξει και επιστροφή στο εθνικό νόμισμα για να έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τα ταμεία. Αυτά πάνε μαζί, αγαπητές φίλες και φίλοι. Δεν μπορεί να υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα αν έχουμε 510.000 νέους που φεύγουν στο εξωτερικό, και αυτό είναι απώλεια για τη χώρα μας και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Επομένως, το σύνολο των μέτρων πρέπει να είναι τέτοιο για να μπορούν να στηριχθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει να έχεις νέους ανθρώπους οι οποίοι να εργάζονται με αξιοπρεπείς μισθούς, να χτυπηθεί η ανεργία που σημαίνει ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, μόνιμη και σταθερή εργασία, κατάργηση των ελαστικών μορφών, γιατί όταν έχεις εκπεριτροπής εργασία σημαίνει ότι τα 400 ευρώ μπορούν να γίνονται 200 ευρώ και ανάλογες να είναι και οι εισφορές στα ταμεία. Αυτά πάνε όλα μαζί. Δεν μπορεί λοιπόν, αν δεν δούμε ένα πλαίσιο μέτρων για να μπορεί να αντιμετωπιστεί τα συνολικά προβλήματα της χώρας, να έχεις ασφαλιστικό σύστημα και στο μέλλον. Μπορείς να υπάρχουν μέτρα τα οποία άμεσα να δίνουν κάποιες λύσεις, αλλά δεν θα το λύσουν και σε προοπτική. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερον, μπορούν και εμείς και σαν Λαϊκή Ενότητα προτείνουμε μέτρα για να ενισχυθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και τώρα. Αμέσως, αν μπορούσαν, δηλαδή φυσικά όχι με μνημονιακές κυβερνήσεις, αυτές δεν έχουν αυτή την επιλογή. Υπάρχουν έσοδα που μπορούν να δοθούν και από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και ένα ποσοστό να πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία, και από την πρόστιμα από την εισφοροδιαφυγή που ένα ποσοστό να πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία, και από τα τυχερά παιχνίδια που ένα ποσοστό να πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία, και από τα κέρδη των τραπεζών που ένα ποσοστό να πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά είναι μέτρα, κοινωνικοί πόροι υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχουν κοινωνικοί πόροι σε όλα τα επίπεδα. Εμείς λέμε σε συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα για να μπορούν να ενισχυθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και να έχουν δυνατότητα να δίνουν συντάξεις. Και τώρα συντάξεις που να είναι ανάλογες με το κόστος ζωής, και τώρα και στο μέλλον. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Μην θεωρούμε ότι ορισμένα πράγματα αυτή τη στιγμή μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι. Είναι προοπτική. Αυτοί που παίρνανε τα μέτρα αυτά και τα βλέπανε και με μείωση και με τα μέτρα που παίρνανε και στους προηγούμενους ασφαλιστικούς νόμους, ήξεραν που θα οδηγηθεί. Με μελέτες που έχουν γίνει και μελέτες και του Ρομπόλη, που είναι σοβαρός ειδικός επιστήμονας πάνω στο ασφαλιστικό, προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 δεν θα υπάρχει σύνταξη στη χώρα μας που θα είναι έστω 500 ευρώ, διότι θα έχουμε με τις μορφές αυτές, θα φτάνει γύρω στα 550, αν το υπολογίσουμε και με τη μείωση του αφορολογίτου που είναι μείωση του εισοδήματος, οι συντάξεις θα φτάσουν γύρω στα 500 ευρώ. Αν δεν πάρθουν λοιπόν ουσιαστικά μέτρα, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούμε να έχουμε συντάξεις, και οι συντάξεις σήμερα συντηρούν την ελληνική κοινωνία. Αν στη χώρα των μνημονίων αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να λαιλατούνται σούπερ μάρκετ σε μαζική έκταση, είναι γιατί υπάρχει οικογένεια και η μία γενιά στηρίζει την άλλη. Για σκεφτείτε
τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή το μείωση, περαιτέρω μείωση των συντάξεων είναι χτύπημα στις οικογένειες στο σύνολό της. Δεν αφορά μόνο τον συνταξιούχο. Όσοι είσαστε από εδώ συνταξιούχοι, καταλαβαίνετε και έχετε παιδιά, ξέρετε ακριβώς τι γίνεται σε μια οικογένεια. Είναι στήριξη και της οικογένειας στο μέλλον. Δεν είναι απλώς και μόνο τα χρήματα τα οποία δίνονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι και στήριξη και στην ίδια την οικογένεια και στην ίδια την κοινωνία. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και σε κρίσιμες. Μη θεωρούμε ότι αυτό είναι πράγματα που μπορούν να λυθούν. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τώρα και στο μέλλον. Θέλουμε μια κοινωνία που να μπορούμε να ζήσουμε όλοι, να έχει νέους ανθρώπους. Το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού στη χώρα μας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απορρέει και από τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά και από το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι εδώ, επειδή δεν έχουν εισόδημα, επειδή έχουν πολύ μικρούς μισθούς και αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ανεργίας, δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες. Το ξέρετε όλοι. Αλλά χώρα, κοινωνία χωρίς νέα γενιά δεν μπορεί να έχει μέλλον. Δεν μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Επομένως, το να μπορέσουμε όλοι μαζί να παλέψουμε για να έχουμε μια κοινωνία που να έχει την δυνατότητα να δώσει ελπίδα στους νέους ανθρώπους, να μπορούν να επιβιώσουν όλοι, και οι συνταξιούχοι και οι νέοι άνθρωποι, που αυτό σημαίνει κατάργηση των μνημονιακών νόμων, σημαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, σημαίνει εθνικοποίηση των τραπεζών, σημαίνει επιστροφή στο εθνικό νόμισμα για να μπορέσει να ενισχύσει και την οικονομία, σημαίνει επαναφορά μισθών και συντάξεων, σημαίνει αξιοποίηση της χώρας μας που είναι η πιο ωραία χώρα, σημαίνει μέλλον, ελπίδα για μια νέα, ελπίδα για το μέλλον, ελπίδα για τους νέους ανθρώπους, ελπίδα για όλους μας, γιατί έχουμε το δικαίωμα, φίλες και φίλοι, να ζήσουμε όσο χρονών και να είμαστε για καλύτερες μέρες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα Σπανού. Πριν κλείσουμε την απόψινή μας συγκέντρωση, θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι στις 8 Ιουνίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με το βιβλιοπωλείο Κουκίδα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο «Τρίτο μνημόνιο, ανατροπή μιας ανατροπής» της Νάντιας Βαλαβάνη. Είπα και πριν, έχουμε τη χαρά να την έχουμε και απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.